το χριστουγεννιάτικο δώρο για τον περίφημο μάγο Χάρι Πότερ, που κοινό μυστικό είναι ότι πολλοί θα λαχταρούσαν να έχουν, είναι ένα από τα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου φωτονικών και φωνονικών υλικών, αλλά και μεταϊλικών στο Ινστιτούτο Ελεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο γιτόνα που όταν το φορά σε κάνει αόρατο, αν και θέλει ακόμη δρόμο και ίσω λίγη από τη μαγεία του μαθητευόμενου μάγου για να γίνει πραγματικότητα, βασίζεται στη χρήση μεταηλικών. Στα οποία όταν το φω θα έφτανε σε αυτά, θα μπορούσε, όπω λένε οι επιστήμονε, να καμπυλωθεί γύρω του και να τα εξαφανίσει. Όπω ακριβώ ο αγαπημένο μάγο των παιδιών. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια δομή, όπου όταν το φω φτάνει σε αυτήν, να μπορεί να καμπυλωθεί γύρω από αυτή τη δομή. Οπότε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μέσα εισαγωγικά έναν αόρατο μανδύα. Αλλά αυτό ακόμα είναι σε ένα ερευνητικό επίπεδο και μπορεί να λειτουργήσει μόνο για συγκεκριμένα μήκη κύματο του φωτό. Τόσο η βάση για την ανάπτυξη ενό τρόπου να γίνονται αόρατα κάποια συγκεκριμένα μήκη κύματο φωτό, όσο και μια σειρά άλλων επιτευγμάτων εργαστηρίων του ΙΤΕ, τέθηκαν στο επίκεντρο του εορτασμού 40 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματο. Επιτεύγματα που κάποιε δεκαετίε πριν θα φανταζαν απίθανα. <Συσχετίες> Όπω το ρομπότ που μπορεί να ανεβαίνει σε μεγάλα ύψη, περιορίζοντα του κινδύνου για τον άνθρωπο, σε μια προσπάθεια από το να ελέγξει, για παράδειγμα, μια ανεμογεννήτρια ή ένα στήλο, να καταγράψει εικόνα ή και να παρέμβει, ανάλογα με τη χρήση για την οποία θα επιλεγεί. <Συσχετίες> Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην βιομηχανία για να κάνει ελέγχους και υποπτία είτε εργοστασίων είτε μονάδων που μας ενδιαφέρει να ξέρουμε την κατάστασή τους, όπως για παράδειγμα ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα. Επίσης, σε χώρους εκδηλώσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εποπτεία του κόσμου κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Σε άλλα πολλά. Με χρήση στην επικοινωνία, τα παιχνίδια ή και τον υπολογιστή, αλλά και με μια προοπτική να ανοίξει η παιδεία που σήμερα ίσως να μην είναι καν εφικτό να εντοπιστούν, η υπολογιστική όραση έρχεται και αυτή στο είτε για να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ήδη αυτά τα συστήματα εφαρμόζονται σε πολλέ εφαρμογέ στην πράξη και όλοι υπάρχει και παραπάνω ζήτηση. Και για όσους αγαπούν να σκέφτονται ότι είναι κάπου αλλού, μην ανησυχείτε, 40 χρόνια από την ίδρυση του ΙΤΕ, ανάμεσα στα πολύ σημαντικά επιτεύγματα και ανακαλύψεις για τις επιστήμες, την υγεία, την εξέλιξη και τον άνθρωπο, χώρος υπάρχει και για όσους αγαπούν να σκέφτονται ότι βρίσκονται κάπου αλλού. Αφού και σε αυτό το πεδίο η εικονική πραγματικότητα προσαρμοσμένη σε τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστέ, γενικά οθόνε, είναι εδώ και μπορεί να ταξιδέψει νοητά όποιον τον επιθυμεί περπατάμε στον χώρο και φαίνεται ότι περπατάω και μέσα στο ψηφιακό κόσμο. Μπορώ βέβαια να χρησιμοποιήσω και controllers για να μπορώ να κινούμε έτσι ώστε να μην χρειάζεται να περπατάω πάτα και καθώς πλησιάζω σε ένα αξιοθέατο εδώ το τρόμο παράδειγμα μπορώ να πάρω πληροφορίε σε αυτό. Η επαιτειακή έκθεση με μια σειρά από πρωτοποριακέ ιδέε και εφαρμογέ του ΙΤΕ φιλοξενήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, συγκεντρώνοντα το ενδιαφέρον μικρών αλλά και μεγάλων.